Στο γήπεδο της Τούμπας, ο Πάολο Φερνάντες αγωνίστηκε για τελευταία φορά φορώντας τη φανέλα του Βόλου, αφού μετά τη διακοπή για το παγκόσμιο κύπελο θα έχει μετακομίσει στην ΑΕΚ. Ο Ισπανός μεσοπεθητικός έστειλε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα στους συμπαίκτες, στους προπονητές του για την ομάδα της Μαγνησίας, τους οποίους ευχάρισε και τους ευχήθηκε τα καλύτερα για το μέλλον. Σε επιτυχημένη επέμβαση υποβλήθηκε και ο Άμραμπατ το πρωί της Τρίτης. Το χειρουργείο για τον καθαρισμό του στον έξω μηνίσκο στο δεξί γόνατο του Μαροκινού μεσοπεθετικού έγινε από τον επικεφαλής του ιατρικού τμήματος ΑΕΚ, τον Παντελή Νικολάου, σε συνεργασία με τον γιατρό της ομάδας, τον Χαριλάλο. Ο 35χρονος Άσος εκτιμάται πως θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 εβδομάδες, πράγμα που σημαίνει πως με την επανέναρξη της δράσης στα πρωταθλήματα μετά το Μουντιάλ θα είναι ετοιμοπόλεμος. Στον πρώτο γύρο να σημειώσουμε ότι είχε 12 εμφανίσεις Super League, 12 συμμετοχές, 3 γκολ και 2 assist. Την καλύτερη ενδεκάδα του πρώτου γύρου επέλεξε ο Ντέμις Νικολαίδης μέσω της εκπομπής στην Νόβα. Ο θρύλος ΑΕΚ συμπεριλάβε 5 παίκτες του Παναθηναϊκού, 4 ΑΕΚ και από έναν Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, ενώ επέλεξε τον Ματίας Αλμέιδα για προπονητή. Σε διάταξη 4-2-3-1 έβαλε τον Μπρινιόλι στο τέρμα, Χουανκάρ αριστερό και Κότσιρα δεξιμπάκ, τον Βίντα με τον Ίγκανσον στα στόπερ, τον Χουάν και τον Ρούμπεν στα κεντρικά χαφ, τον Κατσίνοβιτς και τον Αϊτόρ στα άκρα, τον Πινέδα στο κέντρο και σέντερφορ τον Λιβάη Γκαρσία.